Το πράσινο φως άναψε η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για την επένδυση στο ελληνικό και ειδικότερα για τα έργα στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Αγίου Κοσμά. Περίπου 550 κάτοικοι των γύρω περιοχών είχαν καταθέσει προσφυγές Άντζη Μανουσέλη, οι οποίες απορρίφθηκαν. Την ώρα δώρα που πατάει γκάζι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την επένδυση του ελληνικού, μια επένδυση ύψους 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, έρχεται και το πράσινο φως, όπως είπες και εσύ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που ουσιαστικά απορρίπτει τις αιτήσεις ακύρωσης των κατοίκων κατά του Προεδρικού Διατάγματος, του Επίμαχου Προεδρικού Διατάγματος. Λέει λοιπόν η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι δεν προσβάλλεται συνταγματικά το άρθρο 24 που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και έτσι έχει γίνει το πρώτο βήμα ουσιαστικά για να προχωρήσει η επένδυση, γιατί στις 31 Ιουλίου δώρα λήγει και εκπνέει δηλαδή η προθεσμία για το διαγωνισμό για το καζίνο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάρει νέα παράταση. Αυτό γιατί θα πρέπει να εκδοθούν 3 κοινές υπουργικές αποφάσεις. Τι λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης? Λέει ότι αυτές τις 3 κοινές υπουργικές αποφάσεις θα τις έχουμε μέσα στον Αύγουστο. Όσο γίνεται θα τις έχουμε το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου, αν ξεπεραστεί δηλαδή το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Γι' αυτό και ακριβώς τεχνικός σύμβουλος του έργου έχει οριστεί ο κύριος Στασινός για να μπορέσει να βοηθήσει να ξεπεραστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα της γραφειοκρατίας, ούτως ώστε να περάσουμε στα επόμενα βήματα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άντζη.